Είμαστε στην εξέλιξη του φαινομένου, του καιρικού φαινομένου Φίλιππος, που ξεκίνησε σήμερα τις πρωινές ώρες. Έχουμε ήδη χιονοπτώσει στο Δήμο μας, όχι ιδιαίτερα σημαντικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι πρόκειται να εξελιχθεί, και όπως το περιμένουμε και όλο σύμφωνα με τα τελευταία, να εξελιχθεί το φαινόμενο από αργά το βράδυ, απόψε και αύριο. Σήμερα είχαμε χιονόπτωση, ιδιαίτερη χιονόπτωση στην περιοχή των Θεσπιών, της Δημοτικής Ένωτας των Θεσπιών, και διακόψαμε τη λειτουργία των σχολείων προκειμένου να μην εγκλωβιστούν οι μαθητές, και έχουμε και μια αρκετή ποσότητα χιονιού στην περιοχή της Ευαγγελίστρας, όπου ήδη εκεί έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν μηχανήματα του Δήμου. Σε ό,τι αφορά αυτό που περιμένουμε, σύμφωνα με τα δελτία που μας έρχονται από την πολιτική προστασία, από αργά το βράδυ απόψε πρόκειται να εξελιχθεί ένα φαινόμενο ισχυρής χιονόπτωσης στο Δήμο, το οποίο θα συνεχιστεί και αύριο. Αναμένουμε δηλαδή κάτι αρκετά σημαντικό. Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά μας, αυτό που ο Δήμος έχει να κάνει είναι ήδη σε ετοιμότητα. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για να το καταλάβουν και οι δημότες μας? Σημαίνει ότι τα μηχανήματά μας και όσα χρειαστεί να μισθώσουμε από αυτά που είναι διαθέσιμα είναι ήδη έτοιμα. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι αντιδήμαρχοι, ο Δήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι είναι ενήμεροι ήδη για τα άτομα εκείνα, τους ασθενείς, τους προγραμματισμένους ασθενείς, νευροπαθείς, καρκινοπαθείς, που χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας και ιδιαίτερης βοήθειας προκειμένου να κάνουν τις θεραπείες τους. Υπάρχει επαρκής ποσότητα λατιού, και μάλιστα σήμερα προληπτικά σε δύσκολα σημεία που κλείνουν ακόμα και από μικρή ποσότητα χιονιού, έχει πέσει προληπτικά αλάτι, και θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε προκειμένου να διευκολύνουμε την κατάσταση, να μην παγώσει η περιοχή. Η πρόεδρο, όπως είπαμε, είναι έτοιμη. Οι κτηνοτρόφοι είναι ενήμεροι και πρέπει να έχουν φροντίσει για τις προμηθειές τους. Τονίζω ξανά ότι σε περίπτωση που χρειαστεί αποχυνιστικό έργο, να εκτελεστεί αποχυνιστικό έργο, άμεση προτεραιότητα έχουν οι οικισμοί, έχουν οι ασθενείς σε κάθε περίπτωση. Η συνδρομή στα δίκτυα ΔΔΕ ίδρυυση, προκειμένου να μην γίνει πιο δύσκολη η κατάσταση, και έποτε τα επόμενα. Άρα λοιπόν, κτηνοτρόφοι, πεινοτρόφοι πρέπει να έχουν φροντίσει ήδη για τις προμήθειές τους. Όλοι οι δημότες επίσης πρέπει να φροντίσουν, εάν χρειαστεί να μετακινηθούν, και είναι απαραίτητη η μετακίνησή τους, να έχουν ενημέρωση από τις αρχές, από την τροχιά, εάν ο δρόμος είναι προσπελάσιμος. Να έχουν αλυσίδες στα οχήματά τους. Επίσης, να μην σταθμεύουν και να μην παρατούν τα οχήματά τους σε οποιαδήποτε σημεία, διότι αυτό παρεμποδίζει το αποχυνιστικό έργο. Αυτά είναι πράγματα που τα έχουν παρατηρήσει σε προηγούμενα φαινόμενα και είναι αυτά που προκαλούν και τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Επομένως, λοιπόν, οι δημότες έχουν και αυτοί κάποιες υποχρεώσεις να προστατέψουν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, την περιουσία τους, αλλά και να διευκολύνουν το αποχυνιστικό έργο. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδοθεί έγκαιρα η ανακοίνωση, εάν πρόκειται να κλείσουν τα σχολεία, και κατόπιν των επαφών που πρέπει να γίνουν με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με τους διευθυντές των σχολείων, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση. Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο δημιουργεί αγχωτικές καταστάσεις, δημιουργεί φόβους, και ειδικά όταν είναι σφοδρό, και είναι απολύτως κατανοητό από όλους μας αυτό το πράγμα. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και όλοι να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, ένα μαγικό κουμπί να εξαφανιστεί το χιόνι. Υπάρχει μια πολύ κοπιώδης προσπάθεια, και σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Οι χειριστές των μηχανημάτων εκτελούν ένα πολύ δύσκολο και κρίσιμο έργο, θέτοντας σε κίνδυνο πρώτα απ' όλα την σωματική τους ακεραιότητα, την ασφάλειά τους, την ασφάλεια του μηχανήματος, αλλά και την ασφάλεια των περιουσιών που είναι πέριξ των δρόμων που καθαρίζουν, και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
να τους δημιουργούμε άγχος ή να τους δημιουργούμε περαιτέρω προβλήματα από αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν. Τα λέω αυτά και ως εμπειρία από το τελευταίο καιρικό φαινόμενο, την Ελπίδα, όπου οι πάρα πολλοί δημότες, αγχωμένοι από τον όγκο του χιονιού που βλέπαν μπροστά τους, θεωρούσαν ότι μπορεί με κάποιον μαγικό τρόπο όλα να εξαφανιστούν. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Σε περίπτωση μεγάλης ποσότητας χιονιού, είναι βέβαιο ότι για να καθαρίσουν τους δρόμους θα χρειαστεί να κλείσουν πόρτες από γκαράζ που είναι πάνω στους δρόμους. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό το μηχάνημα και θα χρειαστεί όλοι να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής μας. Ο Δήμος, σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, εκδίδει βεβαιώσεις αδυναμίας μετακίνησης των δημοτών προκειμένου να μην έχουν πρόβλημα στη δουλειά τους, που σημαίνει όμως αυτό ότι οι δημότες θα πρέπει να είναι στο σπίτι τους και όχι να έχουν την απέτηση να μην πηγαίνουν μέσα στη δουλειά τους, αλλά να έχουν εύκολη πρόσβαση οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι εντελώς αδύνατο. Εάν το φαινόμενο έρθει όπως προβλέπεται, δεν θα έχει βέβαια την ένταση της Ελπίδας, αλλά θα είναι σίγουρα ένα δύσκολο φαινόμενο που για να το αντιμετωπίσουμε θέλει εργασία από όλους μας και υπομονή από όλους μας.